Ορίστε. Τα πολιτικά. Η πίστα σε σένα. Όχι, σε σένα. Το πάλκο σε σένα. Λοιπόν, ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής. Βλέπουμε την εκδήλωση εκεί. Με πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Με πάρα πολύ κόσμο, με πολλά μέλη της κυβέρνησης και με μια ομιλία μετά από πάρα πολύ καιρό. Γεμάτο. Για τον πρώην, για τον πρώην γεμάτο, έτσι. Πρωθυπουργό. Είχε πάρα πολλά χρόνια να μιλήσει. Μιλάει σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για την χώρα μας. Λοιπόν, έτσι, αυτή είναι η υποδοχή όταν μπήκε στο Μέγαρο Μουσικής. Λοιπόν, για να παρακολουθήσουμε την υποδοχή όταν μπήκε ο πρώην Πρωθυπουργός μέσα. Κύριε Πρόεδρε, έχω την τιμή να σας καλέσω στο Βήμα. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι η μισή κυβέρνηση, εκεί μπορεί να ήταν και ο λόγος. Ίσως και παραπάνω, όλη κυβέρνηση, και παραπάνω από τη μισή κυβέρνηση. Ναι. Ήταν εκεί, άκουσα τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτά του Καραμαλή, είναι και γεμάτο. Είναι γεμάτο το Μέγαρο. Ναι. Του Καραμαλή λες ότι δεν του έχουν λείψει. Δεν ξέρω. Πάντως από τη μέχρι τώρα στάση του, μάλλον δεν θα δεν το έχουν λείψει. Δεν μπορεί να μην το έχουν λείψει. Κοίταξε να δεις. Λέμε δηλαδή ότι αυτά, αυτά, όταν είσαι πολιτικός και ζεις για το χειροκρότημα. Ζεις εν μέρει και για αυτά. Προφανώς, αυτά σου λείπουν. Δεν βλέπεις εκεί τι γίνεται. Κοίταξε να δεις. Προφανώς λοιπόν και αν του έλειπαν, θα είχε ενεργοποιηθεί διαφορετικά. Από την πλευρά μας λέμε ότι θα έπρεπε να μιλάει πολύ συχνότερα ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρέπει να μιλάει πολύ συχνότερα. Δεν το κάνει, αλλά είναι προσωπική του επιλογή. Και τι είπε, παιδιά. Συχνά στο παρελθόν, ακόμα και το πρόσφατο, η συμπεριφορά της Δύσης και πρωτίστως των Ηνωμένων Πολιτειών αντανακλούσε την αντίληψη ότι η βασική προτεραιότητα στην περιοχή ήταν να κρατηθεί η Τουρκία πάση θυσία στο δυτικό στρατόπεδο. Συνέπεια της αντίληψης αυτής ήταν η υιοθέτηση πολιτικής ίσων αποστάσεων έναντι της Τουρκίας και της Ελλάδας, η αποφυγή απερίφραστης καταδίκης των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων, οι συστάσεις για διάλογο και αμοιβαίους συμβιβασμούς, παραβλέποντας ότι η μεν Ελλάδα ζητά τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, ενώ η Τουρκία προβάλλει διεκδικήσεις διαμετρικά σε αντίθεση με αυτό, απειλεί με πόλεμο και προσφεύγει στη διπλωματία των κανονιοφόρων. Οι πρόσφατες, οι πολύ πρόσφατες ενέργειες και τοποθετήσεις της ηγεσίας της αποδεικνύουν ότι έχει υιοθετήσει συμπεριφορά ταραξία στην περιοχή. Οι ίσες αποστάσεις όμως και ουδετερότητα μεταξύ δικαίου και αδίκου, μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, συνιστά εύνοια προς τον παρανομούντα, συνιστά έμεση και υποχρητική στήριξη προς τον ταραξία. Οι διαπιστώσεις αυτές προφανώς και δεν αναιρούν την ορθότητα των επιλογών της Ελλάδας να ανήκει στη Δύση, να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστούν όμως το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και το πρόβλημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα και φόρτιση από τον πόλεμο της Ουκρανίας και τη γενικευμένη κρίση που ο πόλεμος αυτός προκάλεσε και προκαλεί. Σημαίνουν ακόμα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για διεύρυνση των διπλωματικών της ερισμάτων, για ενίσχυση των αμυντικών της συνεργασιών, για διαρκή προβολή των επιχειρημάτων της ιδίως προς συμμάχους και εταίρους, όπως ήδη και σωστά πράττει, αναδεικνύοντας την ορθότητα των θέσεών της, αλλά και το επιβλαβές της επαμφωτερίζουσας στάσης τους. Και βέβαια, για ισχυροποίηση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας και στήριξη ηθική και υλική των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Είναι επίσης επίγουσα ανάγκη να αναστραφούν οι δυσμενείς στα τελευταία χρόνια δημογραφικές τάσεις. Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, το δημογραφικό, αν δεν ανασχεθεί, θα καταστεί με μαθηματική ακρίβεια το μείζον εθνικό πρόβλημα.
Κυρίες και κύριοι, είναι βέβαιο ότι ο αγώνας αυτός απαιτεί εθνική ενότητα και ομοψυχία. Επιβάλλει συνεχή και συνεπή υπεράσπιση της εθνικής στρατηγικής από όλους μας. Δεν είναι ούτε εύκολος, ούτε βραχύδιος ο αγώνας αυτός. Και είναι ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Είναι όμως αγώνας που οφείλουμε στο έθνος και στη συνείδησή μας. Σε τελική ανάλυση, ασχέτως επιμέρους διαφορών απόψεων, όλες και όλοι την ίδια γαλανόλευκη φανέλα φοράμε. Έλεγε ο Σαρλ ντε Γκολ, ο κορυφαίος Γάλλος και ίσως Ευρωπαίος ηγέτης του 20ου αιώνα. Πατριωτισμός είναι όταν η αγάπη για το λαό σου έρχεται πρώτη. Εθνικισμός, όταν το μίσος για άλλους έρχεται πρώτο. Εμείς δεν μισούμε κανέναν. Αγαπάμε όμως την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της. Πολύ και βαθιά. Και υπογράμμιζα ακόμα ο ντε Γκολ. Όλη μου τη ζωή είχα μια συγκεκριμένη ιδέα για τη Γαλλία. Λοιπόν και εμείς, στρατηγέ μου, κατά αναλογία, μια συγκεκριμένη ιδέα για την Ελλάδα έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχεις κάποια ανάλυση, κάτι να μας πεις, να το προσθετήσεις? Πάρα πολύ σημαντική ομιλία και πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπε και κυρίως για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο πρώην Πρωθυπουργός. Άλλωστε, ο Κώστας Καραμαλής έχει δείξει δείγματα στην εξωτερική πολιτική όταν ήταν Πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ επιμένω να λέω ότι θα έπρεπε να μιλά πιο συχνά. Ο στρατηγός που έλεγε ποιος ήταν? Σε κάποιον απευθύνθηκε εκεί, ναι. Για το πόσο αγαπάμε την πατρίδα μας και πόσο πατριώτες μπορούμε να είμαστε. Επαναλαμβάνω. Έχει καμία ουρά όλο αυτό ή εδώ ήταν? Δεν έχει καμία ουρά.